Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας και την εκπομπή Infotainment. Είμαι η Μαργαρίτα Μαχαίρα και τις επόμενες δύο περίπου ώρες θα τις περάσουμε μαζί. Θα ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα, στις διεθνείς εξελίξεις, λίγο από τεχνολογία και φυσικά θα ταξιδέψουμε. Ας ξεκινήσουμε όμως με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς σημειώθηκε σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ στο Αντίριο. Ωστόσο, οι σεισμολόγοι δείχνουν να, σύμφωνα με τους σεισμολόγους, δεν διατρέχει καμία ανησυχία. Πάμε τώρα να δούμε στα πρωτοσέλιδα του zoogla.gr, ενώ παράλληλα μπορείτε να βλέπετε ανά πάσα στιγμή από το παρατηρητήριο των σεισμών μέσα στο zoogla.gr που γίνεται σεισμός κάθε στιγμή. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδά μας. Φυσικά το πρώτο θέμα είναι η εθνική μας Ελλάδα. Σας θέλουμε στο G-Goal 8. Οι Έλληνες παίκτες αλλάζουν την νοοτροπία και την κακοδαιμονία μας. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί σε όλη την Ελλάδα. Αποθέωση της εθνικής από τον διεθνή τύπο. Το προφίλ της Κώστα Ρίκα και ο τελικός της Κυριακής. Είναι το πρώτο σέλιδο που βλέπουμε στο zoogla.gr. Η ελληνική ψυχή μίλησε. Αναφέρεται μέσα στο άρθρο. Μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες. Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο πρωτοσέλιδο. Η μαφία των στοιχημάτων. Έλληνες εγκέφαλοι σπήρας εξαπάτησαν 360.000 Γερμανούς πολίτες. Μία πολύ καλά στημένη επιχείρηση έχουν στήσει δύο Έλληνες στη Γερμανία, οι οποίοι μέσω υποτιθέμενων κληρώσεων λαχείων που υπόσχονταν αμύθιτα κέρδη, κατάφεραν να εξαπατήσουν χιλιάδες Γερμανούς πολίτες, αποσπώντας τεράστια χρηματικά ποσά. Οι δύο Έλληνες 44 και 36 ετών συνελήφθησαν σε Αθήνα και Βουλιαχμένη χθες, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε συνεργασία με τις γερμανικές αρχές. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο, πάλι για την Ελλάδα, για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η Ελλάδα που ονειρεύεται στους 16 του κόσμου. Τρία δοκάρια και τέσσερις χαμένες ευκαιρίες, την Κυριακή με Κώστα Ρίκα, πάμε φουλ για τους 8. Αυτά ήταν τα βασικότερα πρωτοσέλιδα του zoogla.gr. Μπορείτε να ενημερώνεστε για όποια κατηγορία ενδιαφέρεστε, για όλες τις ειδήσεις, στο zoogla.gr. Πάμε τώρα στην επικαιρότητά μας. Καύσωνας αναμένεται μεσοβδόμαδα, ήδη νιώθουμε τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. Οι θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της Αφρικής που θα φτάσουν στη χώρα μας θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά στους 38 βαθμούς και πιθανόν τοπικά ίσως και στους 40. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Η θερμοκρασία παίρνει από αύριο την ανηφόρα, αλλά και πάλι οι ειδικοί θεωρούν ότι ο υδράργυρος θα κινηθεί σε κανονικά επίπεδα για την εποχή, με την υγρασία και το χαμηλό ποσοστό της να συντελεί στο να είναι υποφερτές συνθήκες. Ο υδράργυρος αναμένεται από αύριο μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη να κινηθεί μέχρι και τους 37 βαθμούς, αλλά η αίσθηση θα είναι σαφώς καλύτερη, αναφέρουν οι μετεωρολόγοι. Άνοδο θερμοκρασίας από αύριο, Τετάρτη και Πέμπτη, για δύο μέρες όμως, να μην τρομάζουμε, η οποία θα φτάσει στη Λάρισα, στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα 36 με 37 βαθμούς, ίσως και λίγο ψηλότερα, αλλά δεν νομίζω ότι θα τους ξεπεράσει, όμως επειδή το ρεύμα είναι βόρειο, έστω και πολύ ασθενές, η υγρασία σε αυτές τις τρεις πόλεις θα είναι πολύ μειωμένη, στο 15 με 18%, γεγονός που σημαίνει ότι η αίσθηση θερμοκρασίας θα είναι οπωσδήποτε χαμηλότερη από τους βαθμούς που είπα, αντίθετα με το Βόλο, στον οποίο η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει στους 35, με υγρασία όμως γύρω στο 30 με 35%, οπότε η αίσθηση θερμοκρασίας θα είναι ίσως λίγο παραπάνω. Καλοκαίρι είναι άλλωστε, θα έχουμε και τους καύσωνές μας. Την έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης τώρα και την απεμπλοκή των κοινοτικών κονδυλίων αναμένει η κοινή υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα του ΑΕΔ που θα αφορά 12.000 επιδοτούμενες προσλήψεις ανέργων ηλικίας από 25 έως 66 ετών. Το πρόγραμμα αυτό ανήκει σε ένα μεγαλύτερο εύρος προγραμμάτων που θα δούμε στο σχετικό ρεπορτάζ τώρα. Σε εφαρμογή αναμένεται να τεθούν τον Ιούλιο 4 νέα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης και κατάρτισης ανέργων από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, από τα οποία θα ωφεληθούν συνολικά 35.500 άτομα.
Το πρώτο πρόγραμμα του ΑΕΔ αφορά στη δημιουργία 12.000 θέσεων εργασίας μέσω της επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25 έως 66 ετών. Προβλέπεται συγκεκριμένη επιδότηση με 18 ευρώ την ημέρα και κατανότατο 450 ευρώ το μήνα για κάθε προσλαμβανόμενο άνεργο. Το δεύτερο πρόγραμμα είναι για τη δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας σε μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και απευθύνεται σε ανέργους ειδικών ομάδων του πληθυσμού. Η επιδότηση που θα δίνεται από τον ΟΕΔ για κάθε θέση ανέρχεται σε 600 ευρώ το μήνα. Ευκαιρίες για 10.000 ανέργους θα προσφέρει το τρίτο πρόγραμμα που θα αρχίσει να τρέχει τους επόμενους μήνες. Προβλέπει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψή τους στο πλαίσιο τοπικών δράσεων. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος, θα καταβάλλεται επιδότηση της τάξης των 15 ευρώ την ημέρα για την πρόσληψη ανέργου ηλικίας κάτω των 25 ετών και επιδότηση 18 ευρώ την ημέρα για κάθε πρόσληψη ανέργου ηλικίας άνω των 25 ετών. Τέλος, ο ΑΕΔ σχεδιάζει και πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας, μέσω των οποίων πρόκειται να δημιουργηθούν αμέσως νέες θέσεις εργασίας. Οι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα αυτό θα είναι 12.500 άνεργοι και η επιχορήγηση που θα δίνει ο οργανισμός θα είναι ανά ημέρα και αντίστοιχη της κάθε δράσης. Και ενώ λοιπόν η ανεργία μαστίζει αυτή τη στιγμή τη χώρα μας, ο Θεόδωρος Πάγκαλος έρχεται να προκαλέσει με μία δήλωσή του ότι 1.800 ευρώ που παίρνει σύνταξη δεν τον φτάνουν. Ο κύριος Πάγκαλος, μιλώντας σε γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό και αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να υπάρξουν αναδρομικές αξιώσεις από τους βουλευτές μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου, είπε: «Εάν κάποιοι αποφασίσουν, γιατί βλέπω τώρα ένα πνεύμα κατά των δικαστών και δεν δικαιώσουν τον εαυτό τους, διότι πιστεύω ότι ορθώς έπραξαν οι δικαστές και τον δικαίωσαν από την τυπική άποψη της εφαρμογής του δικαίου, θα μπορούσε άλλος να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου θα εφαρμοστεί ο γενικός κανόνας δικαίου ότι δεν μπορεί να χειροτερέψει αναδρομικά τις συμβατικές συνθήκες μια εργασιακή σχέση σε έναν εργοδότη». Και συνεχίζει: «Εκεί θα άνοιγε επίσης ο δρόμος για να δικαιωθούν κάποιοι και ανατρέπεται η οικονομική πολιτική. Γι' αυτό το λόγο εγώ δεν θα κάνω προσφυγή, παρόλο ότι υποφέρω, διότι 1.800 ευρώ δεν είναι μεν σύνταξη πείνας, αλλά δεν είχα προγραμματίσει στη ζωή μου να έχω τόσα. Είχα προγραμματίσει κάτι παραπάνω». Αυτές λοιπόν ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Πάγκαλου που έχουν προκαλέσει σάλο τόσο στα κοινωνικά δίκτυα όσο και στα πηγαδάκια της Βουλής. Ας συνεχίσουμε όμως τώρα και να πάμε σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Με όνειρα για ένα καλύτερο μέλλον, 4 Ελληνοκύπριοι μαθητές Λυκείου αποφύτησαν από το ιστορικό γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου στην κατεχόμενη Καρπασία. Το παρόν της στην τελετή αποφύτησης έδωσε και αντιπροσωπεία της ΕΣΥΕΑ, η οποία είχε υιοθετήσει το γυμνάσιο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Δεκαοκτώ όλοι και όλοι μαθητές φέτος στο γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου στην κατεχόμενη Καρπασία, όπου ζουν εγκλωβισμένοι περίπου 300 Ελληνοκύπριοι. Το γυμνάσιο, που μαζί με το νηπιαγωγείο και το δημοτικό είναι τα μοναδικά σχολεία που λειτουργούν στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, ιδρύθηκε το 1917 ως ανωτέρα πρακτική σχολή. Το 1975 το κατοχικό καθεστώς διέκοψε τη λειτουργία του, αλλά το 2004 υπό την πίεση της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας επαναλειτουργήσε. Πριν μερικές μέρες πραγματοποιήθηκε η γιορτή για τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2013-2014 και μαζί η τελετή αποφύτησης των 4 μαθητών του Λυκείου. Η γιορτή άρχισε με δέηση από τον οικονόμο πατέρα Ζαχαρία Γεωργίου. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών. Ιδιαίτερη χαρά στους εγκλωβισμένους έδωσε η παρουσία στη γιορτή αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΕΑ, η οποία έχει υιοθετήσει τα 3 σχολεία του Ριζοκαρπάσου. Η ΕΣΥΕΑ δεν ξεχνάει τα παιδιά της, όσο μακριά και αν βρίσκονται. Μπορεί η Αθήνα και η Καρπασία να έχουν τεράστια χιλιομετρική διαφορά, όμως η αγκαλιά μας είναι μεγάλη. Και ήρθαμε για να σας χαιρετήσουμε. Και ήρθαμε για να σας πούμε ότι δεν σας ξεχνάμε. Δεν πρόκειται να σας ξεχάσουμε όσα προβλήματα οικονομικά και κοινωνικά και να αντιμετωπίζουμε στην Αθήνα. Διότι εσείς είστε τα πιο πονεμένα παιδιά από τα παιδιά μας. Οι Έλληνες, κάτω και από αντίξωες συνθήκες, μεγαλοργούν και προοδεύουν. Ευχόμαστε στα παιδιά αυτά να προοδεύσουν στη ζωή τους και εμείς θα είμαστε συνέχεια δίπλα τους. Εκτός από δώρα για τους μαθητές και καθηγητές, οι δύο ενώσεις έδωσαν στο γυμνάσιο επιταγή 2.500 ευρώ.
Ο Διευθυντής του Γραφείου του Κυπρίου Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη Παναγιώτης Αντωνίου κάλεσε τους μαθητές να έχουν στο νου και στην καρδιά το ριζοκάρπασο, τον Απόστολο Ανδρέα και όλα εκείνα που τους κράτησαν στην Ιερή Γη της Καρπασίας. Τιμούμε τον καθημερινό σας αγώνα για μόρφωση και πρόοδο σε ένα σχολείο που παραμένει στην πρωτοπορία, που αντέχει, που υπομένει, αλλά κυρίως ελπίζει. Οι ευχές μας και η αγάπη μας θα σας συνοδεύουν πάντα. Στην επιθυμία για τη δημιουργία ενός νέου κόσμου αναφέρθηκε στην αντιφώνησή της μία εκ των αποφύτων. Ένα κόσμο που θα βρίσκεται πιο κοντά στα όνειρά μας. Στα όνειρά μας που θα είναι το μόνο μας εφόδιο στην προσπάθειά μας αυτή. Και αν υπάρξουν κάποιοι που θα τα χαρακτηρίσουν ουτοπίες και θα τα περιφρονήσουν, ας θυμούμαστε αυτούς που τα πίστεψαν, που τα στήριξαν. Η γιορτή ολοκληρώθηκε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα που παρουσίασαν οι μαθητές. Πριν από τη γιορτή, η αντιπροσωπεία της ΕΣΥΕΑ επισκέφθηκε το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα, το οποίο μέχρι το 1974 ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Κύπρου. Ο ναός είναι κτίσμα του 1867. Ο ναός είναι μονόκλητος με μακρόσχημη οροφή. Το εικονοστάσι είναι ξυλόγλυπτο και επίχρυσο. Στα δεξιά του τέμπλου υπάρχει επίσης ξυλόγλυπτο, επίχρυσο και καταστόλιστο προσκυνητάρι, στο οποίο βρίσκεται η προσκυνηματική εικόνα του Αποστόλου Ανδρέα. Ο ναός βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση γιατί το παράνομο τουρκικό καθεστώς δεν επέτρεψε για 40 χρόνια να γίνει συντήρησή του. Πρόσφατα έγινε συμφωνία με την Εκκλησία της Κύπρου και ελπίζεται ότι σύντομα θα ξεκινήσουν αναστηλωτικές και άλλες εργασίες. 3,5 μέτρα κάτω από το ιερό του ναού βρίσκεται άλλος παλαιός ναός που είναι γοτικού ρυθμού και χρονολογείται στον 15ο αιώνα. Το σχήμα του είναι τετράγωνο και η πύλη του που βρίσκεται στην νότια πλευρά είναι πετρόκτιστη και αψιδόσχημη. Μια πληγή που βασανίζει πολλά χρόνια την Ελλάδα είναι η Κύπρος. Αλλάζουμε όμως τώρα κλίμα και πάμε να δούμε την είδηση τη χθεσινή για τα σχέδια για την ανάπλαση της περιοχής του Ελληνικού που παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου η Lambda Development. Η εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα τρισδιάστατες αρχιτεκτονικές απεικονίσεις που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί η έκταση όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες. Πάμε να δούμε το βίντεο. Greece, a modern European country with an unrivaled combination of rich history, stunning natural beauty and climate that attracts millions of visitors every year from all over the world. Athens, the cradle of Western civilization, where modern and ancient worlds come together. A city with state-of-the-art infrastructure ready to accommodate the largest real estate project in Europe. The development of Hellinikon is expected to benefit the local and wider economy, attracting more than 7 billion euros of investment to reinvigorate Athens, Greece and overall tourism. As well as creating tens of thousands of new jobs, the development will remove an expanse of more than 3 million square meters of concrete, rehabilitate old buildings and considerably improve local infrastructure. Athenians and visitors will enjoy more than 2 million square meters of parkland, one of the biggest parks in the world, 1 kilometer of open beach, and world-class sports and cultural facilities. The Marina Residential Tower will be a spectacular landmark, visible from the bay with unrivaled views of the coastline, the city, and landscape beyond. A pristine city beach like no other, where visitors can relax and make the most of Athens' wonderful climate. The seafront town, combining a glamorous waterfront with leisure and luxury living. Parkside residential developments will offer a new lifestyle. The Metropolitan Park, one of the most important symbols of Hellinikon, the best open space in Europe. The Mall, co-located with the business park, R&D and educational facilities, directly connected to the metro and tram system. The marina, combined with a waterfront full of a diverse range of shops and entertainment venues, creating a vibrant atmosphere throughout day and night. A vision
for a new way of living. Με αφορμή το ελληνικό, εμείς θυμηθήκαμε το σχέδιο ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, καθώς με την ολοκλήρωσή του η Αθήνα θα έχει εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Πάμε να το δούμε. Μετά τη βράβευσή της στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό Rethink Athens, που διοργάνωσε και χρηματοδότησε το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ με πρόσκληση της πολιτείας, η ομάδα των ΟΚΡΑ ολοκλήρωσε τις μελέτες για το νέο κέντρο της Αθήνας με την υποστήριξη ελληνικών και ευρωπαϊκών μελετητικών γραφείων. Η Αθήνα, πρωτεύουσα της Ελλάδας, γενέτειρα του ανθρώπινου πολιτισμού. Έχει όλα τα κοινωνικά και αστικά χαρακτηριστικά μιας πραγματικής Μητρόπολης. Παράλληλα όμως, αντιμετωπίζει και πολλά προβλήματα, όπως είναι η ανεργία, τα κενά κτίρια, η κυκλοφοριακή συμφόρηση και οι κακές περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο στόχος του Rethink Athens είναι η ανασυγκρότηση του κέντρου της πόλης, η αναχαίτηση της υποβάθμισής του και η δημιουργία ενός πράσινου, ζωντανού και ευχάριστου περιβάλλοντος για όλους τους κατοίκους της πόλης. Η πρόταση αυτή στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Θέλει να δημιουργήσει μια πόλη ανθεκτική, προσβάσιμη και γεμάτη ζωή. Το κέντρο της πόλης της Αθήνας θα μετατραπεί σε ένα πράσινο δίκτυο, σε ένα αυτάρκες και υγιεινό περιβάλλον που θα προσφέρει σκιά, καταφύγιο και φυσικό δροσισμό. Σήμερα, η άμεση και έμεση ακτινοβολία του ήλιου δημιουργεί θερμοκρασίες περίπου 34 βαθμών Κελσίου το καλοκαίρι. Φυτεύοντας δέντρα, η θερμοκρασία αυτή μπορεί να μειωθεί μέχρι και 3 βαθμούς. 800 νέα δέντρα θα φυτευτούν μαζί με μια μεγάλη ποικιλία θάμνων, λουλουδιών και αρωματικών φυτών, δημιουργώντας σκιά, πολυμορφία εικόνων και μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Αυτοί οι πράσινοι διάδρομοι θα συνδέουν τα μεγάλα πράσινα πεδία του κέντρου. Για την Αθήνα, το νερό είναι ταυτόχρονα πολύτιμο αγαθό και απειλή. Το καλοκαίρι η πόλη έχει μεγάλη ανάγκη από δροσερό νερό, αλλά το χειμώνα οι έντονες βροχοπτώσεις προκαλούν πλημμύρες και ζημίες στις υποδομές. Η λύση βρίσκεται στη συγκράτηση του νερού της βροχής. Θα υλοποιηθεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα συλλογής νερού στη Νότια Ευρώπη, που θα αποθηκεύει περισσότερα από 14 εκατομμύρια λίτρα νερού. Θα κατασκευαστεί ένα μεγάλο δίκτυο κυβωτίων συγκράτησης και δεξαμενών για τη συλλογή του πολύτιμου νερού της βροχής που θα χρησιμοποιείται για την άρδευση και την καθαριότητα της πόλης. Αυτή η στρατηγική αυτάρκειας νερού θα εξοικονομήσει 24 εκατομμύρια λίτρα νερού το χρόνο, δηλαδή έναν όγκο νερού που γεμίζει 10 Ολυμπιακές πισίνες. Το κέντρο της Αθήνας θα μετατραπεί σε ελκυστικό προορισμό. Με τον περιορισμό των αυτοκινήτων, τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη σύνδεση των γειτονικών περιοχών, το κέντρο της πόλης θα υποδεχτεί και πάλι τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σήμερα, η Οδός Πανεπιστημίου, η κεντρική οδική αρτηρία της πόλης, διαθέτει 6 λωρίδες κίνησης αυτοκινήτων. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η μόλυνση της ατμόσφαιρας ταλαιπωρούν το κέντρο για δεκαετίες. Το νέο σχέδιο της Πανεπιστημίου δίνει την προτεραιότητα στον πεζό. Περιλαμβάνει ένα ποδηλατόδρομο και μία διπλή γραμμή τραμ που θα συνδέσει τη βόρεια με την νότια πλευρά της πόλης, μετατρέποντας την Πανεπιστημίου σε πράσινη ραχοκοκαλιά του κέντρου.
να βελτιωθεί το κέντρο της Αθήνας, πρέπει ο δημόσιος χώρος του να προσκαλεί τον κόσμο να σταθεί, να συναντηθεί, να επικοινωνήσει. Σήμερα, πάρα πολλά κτίρια στο κέντρο παραμένουν κενά ή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι δημόσιοι χώροι έχουν μειωθεί και προκαλούν μια αίσθηση δυσφορίας στους ανθρώπους. Ο στοχασμός, ο διάλογος και η θεατρική πράξη είναι μέρος της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πρόταση εισάγει την έννοια του θεάτρου των χιλίων δωματίων. Αδειά κτίρια μετατρέπονται σε παλώμενα πολιτιστικά κέντρα με προγράμματα που συνδέουν τη φιλοσοφία με την επιστήμη, το θέατρο και την τέχνη. Πολλές παράλληλες δραστηριότητες θα οργανώνονται εκεί τα βράδια. Θεατρικές παραστάσεις, καλλιτεχνικές εκθέσεις και άλλα δρόμενα. Οι δρόμοι θα λειτουργούν ως ανοιχτές σκηνές και ο κατάλληλος φωτισμός θα ενισχύει τη νυχτερινή ατμόσφαιρα. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, ο ανώνυμος χώρος του κέντρου θα μεταμορφωθεί σε έναν αστικό χώρο όλο ζωντάνια. Θα έχει καλές συγκοινωνιακές συνδέσεις, πολύ πράσινο και θα είναι φιλικός στους πεζούς. Ένα σύγχρονο μητροπολιτικό κέντρο πόλης που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των εργαζομένων, των κατοίκων, των επισκεπτών της. Για αύριο και ακόμη παραπέρα. Της Αθήνας είναι φωτεινό. Η πόλη επανακτά την πολιτική, οικονομική και συμβολική της σημασία μέσα από την προστασία της κληρονομιάς της, τη βελτίωση του κλίματος, των μεταφορών και του δημόσιου χώρου της και γίνεται ξανά παράδειγμα για τις πόλεις όλου του κόσμου. Και μιας και μιλάμε για πρότυπο πόλης, θα περάσουμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και τη Νέα Υόρκη που μετά από 50 χρόνια έχει καθαρό αέρα. Έχει τεθεί λοιπόν σε εφαρμογή ένα 20ετές πρόγραμμα αντικατάστασης των καυστήρων που χρησιμοποιούν βαριά βρώμικα καύσιμα με εναλλακτικές πηγές όπως το φυσικό αέριο. Για να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Σύγχρονες πόλεις αντιμετωπίζουν μεγάλες ενεργειακές προκλήσεις. Στη Νέα Υόρκη αυτό συνίσταται στη μάχη κατά της εθανόλης και της ρύπανσης. Στην πόλη έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα 20ετές πρόγραμμα αντικατάστασης των καυστήρων που χρησιμοποιούν ρυπογόνα καύσιμα με εναλλακτικές πηγές όπως το φυσικό αέριο. Οι υπηρεσίες υγείας εκτιμούν πως περίπου 800 άνθρωποι μπορούν να σωθούν ετησίως από τις βελτιώσεις στην ποιότητα του αέρα. Σε επίπεδο πρόληψης, εκατοντάδες δεν θα χρειαστούν νοσηλεία για παθήσεις όπως το άσθημα ή άλλα αναπνευστικά ή καρδιοαγγειακά νοσήματα. Επί δεκαετίες, 10.000 κτίρια χρησιμοποιούσαν την χειρότερη μορφή πετρελαίου θέρμανσης, προκαλώντας περισσότερη μόλυνση από όσο όλα τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά της Νέας Υόρκης μαζί. Ένας νέος νόμος του 2011 έβαλε στο στόχαστρο της κλάσης του μαζούτα αριθμός 6 και 4 με σκοπό την απαγόρευση χρήσης τους το 2015 και το 2030 αντίστοιχα. Το 2030 αποτελεί έτος ορόσημο για την χρήση καθαρών πηγών ενέργειας, μεταξύ των οποίων είναι το φυσικό αέριο. Ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες ακινήτων στη Νέα Υόρκη είναι το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Το Κολούμπια και η πόλη της Νέας Υόρκης αποτελούν ταυτόσιμες έννοιες. Πάντοτε αποτελούσαμε μέρος του ιστού της πόλης. Η ηγετική θέση σε πολλούς τομείς και όχι μόνο στην ανώτατη εκπαίδευση υπήρξε πάντα κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Για το Πανεπιστήμιο, το φυσικό αέριο ήταν μία από τις επιλογές που είχε και στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι διαφορετικό. Τελικά ήταν η σωστή απόφαση. Όχι μόνο από περιβαλλοντικής άποψης, καθώς πρόκειται για ένα πολύ καθαρότερο καύσιμο που θα μειώσει τις εκπομπές σημαντικά, αλλά και επειδή περιορίζει τις ανάγκες συντήρησης των καυστήρων αλλά και του ίδιου του κτηρίου. For the building itself.
Σύμφωνα με τις μετρήσεις, τα συνολικά αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Τον περασμένο χρόνο, η ατμοσφαιρική ρύπανση στη Νέα Υόρκη έπεσε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 50 ετών. Ειδικοί υποστηρίζουν πως το φυσικό αέριο είναι η καλύτερη εναλλακτική πηγή, καθώς είναι καθαρότερο, πιο οικονομικό και εν αυθονία. Υπάρχει όμως το θέμα της αξιοπιστίας. Απλώς παίρνεις την ενέργεια από την πηγή όταν τη χρειάζεσαι και όχι όταν φυσάει ο αέρας ή όταν λάμπει ο ήλιος. Είναι διαθέσιμη επί 24 ώρου βάσεως. Αυτό είναι το πρόβλημα με κάποιες από τις ανανεώσιμες πηγές. Παρά τις συνεχιζόμενες διαμάχες για την προμήθεια του φυσικού αερίου, η χρήση του σε παγκόσμιο επίπεδο είναι σταθερά ανωδική. Από το 2,8% που αντιπροσώπευε την περασμένη δεκαετία, αναμένεται 50% αύξηση μέχρι το 2035. Η πολιτεία της Νέας Υόρκης εξετάζει την άρση της συμφωνίας που ισχύει εδώ και δεκαετίες σε ό,τι αφορά τα καύσιμα κίνησης και την ενίσχυση του ευρωποιημένου φυσικού αερίου. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθούν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find4me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα περάσουμε τώρα στις διεθνείς εξελίξεις. Την πρόωρη λήξη της εκεχηρίας σκέφτεται ο Ουκρανός πρόεδρος Πέτρο Ποροσέγκο μετά την κατάρριψη ουκρανικού ελικοπτέρου από τους αποσχιστές. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν τάχθηκε υπέρ της παράτασης της εκεχηρίας και ταυτόχρονα ζήτησε από τη Δούμα να άρει την απόφαση περί στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Η κατάρριψη του ουκρανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου από τους αποσχιστές έχει εξοργήσει την ουκρανική ηγεσία στο βαθμό που ο πρόεδρος Πέτρο Ποροσέγκο να εξετάζει ως πιθανό ενδεχόμενο την πρόωρη λήξη της κατάπαυσης του πυρός. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Προεδρίας της Ουκρανίας, υπάρχει συστηματική παραβίαση της εκεχηρίας από τους αντάρτες, οι οποίοι καθοδηγούνται από το εξωτερικό. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, τάχθηκε υπέρ της παράτασης της εκεχηρίας και ταυτόχρονα ζήτησε από τη Δούμα να άρει την απόφαση περί στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία. Η αναστολή της απόφασης δεν σημαίνει όμως σε καμία περίπτωση ότι δεν θέλουμε να υποπτεύουμε πολύ προσεκτικά τι συμβαίνει εκεί. Σε κάθε περίπτωση θα προστατεύσουμε τους Ρώσους, αλλά και το κομμάτι των Ουκρανών που αισθάνονται δεμένοι με το ρωσικό λαό ως εθνότητα, ως γλώσσα και ως πολιτισμό. Τα
Ταυτόχρονα, οι Ουκρανοί στρατιώτες υποστηρίζουν ότι υπάρχουν επαναλαμβανόμενα επεισόδια παραβίασης της εκεχηρίας από την πλευρά των αποσχιστών. Αναφέρουν ότι δέχονται πυρά ελευθέρων σκοπευτών αλλά και όλμους. Από την πλευρά του και ο Αλεξάντερ Μποροντάι, ηγέτης της αυτόκλητης Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ, δήλωσε ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να συνεχίζεται η κατάπαυση του πυρός. Στην Αίγυπτο τώρα, σάλο προκαλεί η απόφαση του νέου Προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, να μην επέμβει στην καταδίκη των τριών δημοσιογράφων του Αλ-Τζαζίρα. Ο ίδιος μάλιστα δήλωσε πως θέλει να σεβαστεί τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Πάμε να δούμε τι ακριβώς όμως εννοεί. Την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης επικαλέστηκε ο νεοεκλεγμένος Πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, μετά το διεθνή σάλο που προκλήθηκε από την καταδίκη τριών δημοσιογράφων του Αλ-Τζαζίρα. Μιλώντας σε τελετή αποφύτησης στρατιωτικών στο Κάιρο, ο Αλ-Σίσι υπογράμμισε πως δεν θα παρέμβει στη δικαστική απόφαση. Εάν επιθυμούμε ισχυρούς κρατικούς θεσμούς, πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και να μην τις σχολιάζουμε, ακόμα και αν άλλοι δεν τις καταλαβαίνουν. Σχολίασε για εκείνους που ζητούν παρέμβασή του επί της 7 ετούς κάθριξης για τους τρεις δημοσιογράφους, έναν Αυστραλό, έναν Καναδοαιγύπτιο και έναν Αιγύπτιο, με την κατηγορία ότι συνεργάζονταν με τη μουσουλμανική αδελφότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Αυστραλίας κάλεσε τον αναπληρωτή πρεσβευτή της Αιγύπτου για να του εκφράσει απογοήτευση σχετικά με τη δικαστική εξέλιξη. Ο Αυστραλός Πρωθυπουργός πάντως επιχείρησε να κατεβάσει τους τόνους. Αυτό που δεν θέλουμε να κάνουμε είναι να εμπλακούμε σε μια άχρηστη διπλωματία υψηλών τόνων, διότι αυτό δεν θα κάνει καλό στον Πίτερ Γκρέστε και στους δύο συναδέλφους του από το Αλ-Τζαζίρα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μιλήσουμε με ηρεμία, υπομονή και λογική στην Αιγυπτιακή κυβέρνηση, σημείωσε με έμφαση ο Τόνι Άμποτ, ο οποίος αναφέρθηκε και στα περιθώρια του Προέδρου να παρέχει χάρη στους καταδικαστέντες. Η καταδικαστική απόφαση για τους τρεις δημοσιογράφους έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων σε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογραφικές ενώσεις, καθώς και στην Αυστραλία. Κρίσιμες συνομιλίες με την ηγεσία της αυτόνομης κουρδικής περιοχής στο Ιράκ είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Κούρδος Πρόεδρος Μασούντ Μπαρζανί τόνισε πως η ενότητα στο Ιράκ βρίσκεται σε κίνδυνο. Ας δούμε το ρεπορτάζ από το Euronews. Κρίσιμες συνομιλίες με την ηγεσία της αυτόνομης κουρδικής περιοχής στο Ιράκ είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Κούρδος Πρόεδρος Μασούντ Μπαρζανί τόνισε πως η ενότητα του Ιράκ βρίσκεται σε κίνδυνο. Γι' αυτό ο Τζον Κέρι επιχείρησε να πείσει τους Κούρδους να συμμετάσχουν σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας για να μείνει η χώρα ενωμένη και να αντιμετωπίσει τους τζιχαντιστές που προελάβουν. Τις τελευταίες ημέρες, η συνεργασία σε θέματα ασφάλειας ανάμεσα στις δυνάμεις που βρίσκονται εδώ, στην κουρδική περιοχή, ήταν εξαιρετικά κρίσιμη στην προσπάθεια να χαραχθεί μια διαχωριστική γραμμή σε σχέση με το Ισλαμικό κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε. Το Υπουργείο Άμυνας του Ιράκ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από αεροπορική επίθεση εναντίον τζιχαντιστών που έχουν αναπτυχθεί στο διελιστήριο της Μπαϊτζή στα βόρεια της Βαγδάτης. Αργά το βράδυ της Δευτέρας, οι τζιχαντιστές ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν το διελιστήριο. Όμως, δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι είπαν πως ο Ιρακινός στρατός ενισχύθηκε και κατάφερε να αποκρούσει την επίθεση. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο Ιράκ. Συνεχίζουν τώρα να αυξάνονται οι μισθοί στην Ιταλία, παρότι η οικονομία της γειτονικής χώρας δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει από την ύφεση. Η ανεργία στην Ιταλία βρίσκεται στο 12,6%. Στην νεανική ανεργία όμως καταρρύπτεται το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο, καθώς τον Απρίλιο έφτασε το 43,3%. Να δούμε το βίντεο. Παρότι η ιταλική οικονομία δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει από τη μέγενη της ύφεσης, οι μισθοί των Ιταλών συνεχίζουν να αυξάνονται. Το Μάιο τα ορομίσθια σημείωσαν αύξηση 1,3%, τρεις φορές πάνω από τον ετήσιο πληθωρισμό. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις έλαβαν οι εργαζόμενοι σε τηλεπικοινωνίες και στη βιομηχανία επεξεργασίας πλαστικών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το ΑΕΠ της Ιταλίας μειώνεται συνεχώς τον τελευταίο χρόνο. Θα αφήσουμε την Ιταλία και θα πάμε τώρα στο πιο σημαντικό νέο της ημέρας, που δεν είναι άλλο από τη νίκη της εθνικής μας Ελλάδας απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού. Ιστορικές στιγμές λοιπόν για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με μια επική εμφάνιση η εθνική Ελλάδας πέρασε στους 16 καλύτερους του παγκοσμίου κυπέλου για πρώτη φορά στα χρονικά της. Σε ένα παιχνίδι με πολλή ένταση και άτυχες στιγμές, καθώς η ομάδα μας είχε 3 δοκάρια και 2 αναγκαστικές αλλαγές, επικράτησε με 2-1.
τους παίκτες εθνικής είναι χάρη με τηλεγράφημά του και ο Αντώνης Σαμαράς. Όταν λέω ξανά, γυρίζω συνειρμικά στο Φάνη Γκέκα και στη σέντρα του Κοροσίδη. Ξανά, πολύ ωραίο σούτ με το δεξί από τον Χολέβα, εκεί που φτιάχνουν τους ιστούς τους οι αράχνες και εκεί που δεν μπορούσε ποτέ να φτάσει το χέρι του Μπουμπακάρ Μπαρί, αλλά το αλουμίνιο έκανε την δουλειά για αυτόν, το αλουμίνιο της εστίας. Αφού έβαλε στο σωστό σημείο την μπάλα ο Κάρλος Βέρα, τώρα πρέπει να βάλει στο σωστό σημείο και το τείχος των Αφρικανών που πέρασαν ασφαλώς αυτή τη λαχτάρα με την ελληνική αντεπίθεση, πολύ καλή αντεπίθεση με Σαμαρά, Χριστοδουλόπουλο και τον Χολέβα στο τέλος. Καραγκούνης. Ο Βέρα δείχνει στους παίκτες του τείχους τι είναι πέναλτι και τι δεν είναι, εάν η μπάλα χτυπήσει σε κάποιο χέρι. Καραγκούνης και Χολέβας. Εκτελεί ο Καραγκούνης χαμηλά πάνω στον Παρί. Και πάει ο Τουρέ αντιλαμβανόμενος τη δυσκολία να συνεισφέρει. Και εδώ γίνεται το κλέψιμο. Σάμαρης με Σαμαρά. Σάμαρης 0-1. Έγινε. Μόλις ο Καραγκούνης τους είπε δεν έχουν ψηλά και να πιέσουν, την πάτησαν. Παρά την παρουσία του Γεγιά Τουρέ, πούλησαν την μπάλα. Και το δίδυμο Σάμαρης Σαμαράς ξεχύνεται προς τον Παρί. Με μία πάσα του Γιώργου Σαμαρά, ο Ανδρέας Σάμαρης πετάει την μπάλα πίσω από τον Μπουμπακάρ Μπαρί για το ελληνικό γκολ. Το πρώτο μας σε ένα παγκόσμιο κύπελλο. Το τρίτο μας στην ιστορία μας στα παγκόσμια κύπελλα. Ένα γκολ που μας στέλνει ένα βήμα πιο κοντά στους 16. Ξανά σε λίγο, Ανδρέας Σάμαρης, τη στιγμή μπήκε στη θέση του Κονέ. Εδώ την πατάνε μεταξύ Σάμαρη και Σαμαρά. Ο Σάμαρης παίρνει την μπάλα, την αλλάζει με τον Σαμαρά και με το καλό του πόδι κάνει ένα απλό τελείωμα στο τέτα-τέτ με τον τερματοφύλακα της Λόκερεν, τον Μπουμπακάρ Μπαρί. Ανδρέας Σάμαρης. Ελλάδα 1, Νιγηρία 0. Η στιγμή που περιμέναμε. Δεν ήταν η πρώτη που μας δόθηκε. Στην πρώτη ήταν τυχερός ο Μπαρί, η μπάλα πήγε στο δοκάρι του από το δεξί πόδι του Χολέβα. Εδώ όμως το λάθος ήταν πολύ πεθαριώδες, πολύ σχολικό για να μην το πληρώσουν όταν όρμησαν κατά πάνω τους ο Σάμαρης και ο Σαμαράς. Στο παγκόσμιο κύπελλο, Χριστοδουλόπουλος, Καραγκούνης, πάει για το σουτ, δοκάρι! Κόντεψε να το σπάσει ο κάπτεν. Δύο αναγκαστικές αλλαγές. Μια πάσα για τον Ζερβινιό. Παπασταθόπουλος πονεί 1-1. Το 73 βρήκαν τη λύση. Με πολύ γρήγορες αναλλαγές της μπάλας άνοιξαν την ελληνική άμυνα. Άμεσο τελείωμα από τον άνθρωπο που ήρθε από τον πάγκο για να κάνει αυτή τη δουλειά, τον Wilfried Bonny. Μετά τα δοκάρια της ελληνικής ομάδας, το γκολ από την ακτή ελεφαντοστού για την ισοφάριση. Το δεύτερο του Μπονί στο τουρνουά μετά από εκείνο εναντίον της Ιαπωνίας. 1-1. Χαμηλά, Σαμαράς δεν μπορεί να φτάσει. Πέναλτι. Ναι! Ο Βέρα ακαριαία έδειξε τη βούλα στα 11 μέτρα. Ψυχραιμία, προσοχή. Το πέναλτι είναι πέναλτι, δεν είναι γκολ. Η Ελλάδα είναι άμαθη να εκτελεί πέναλτι. Και δεν είναι και πέναλτι, ο Σαμαράς πέφτει μόνος του. Μπερδεύει το πόδι του επάνω στον αθώο Σιό. Ξαναλέω, τελευταία φορά που η ελληνική ομάδα κέρδισε πέναλτι ήταν στο ευρωπαϊκό του 2012. Στον προημιτελικό του Γκτάνσκ με τη Γερμανία. Όταν το έκανε γκολ στο 89 ο Σαλπικίδης και από το 4-1 πήγαμε στο 4-2. Τώρα Ποιος. Είναι ένα μεγάλο χτύπημα Σαμαράς. Και το παίρνει ο Γιώργος Σαμαράς. Από εκείνο το παιχνίδι έχει να σκοράρει για την εθνική ο Σαμαράς. Από το προημιτελικό του Γκτάνσκ με την Γερμανία. Ο
Ο Μπουμακάρ Μπαρί προσπαθεί να τον αποσυντονίσει. Ένα χτύπημα για golden goal. Για ξαφνικό θάνατο. Ο Μπαρί παίζει παιχνίδια ψυχολογίας με τον εκτελεστή του πέναλτι. Ο Σαμαράς νομίζω ότι δεν τον βλέπει καν. Μία φάση, μία στιγμή, μία πρόκριση. Σαμαράς, γκολ! Ναι! Οι πολυμήχανοι Έλληνες το κάνουν ξανά! Απίστευτο πάλι! Πάλι το κάναμε! 2-1! Και ταξίζαμε 100% κι ας μην ήταν πέναλτι. Τη συγγνώμη μου στους τεχνικούς της Νέρη, ήταν τους έσπασαν τα τύμπανα. Σάμαρης και Σαμαράς λοιπόν μας χάρισαν ανεπανάληπτες και μοναδικές στιγμές που σίγουρα θα μείνουν στην ιστορία. Να δούμε όμως τώρα πώς πανηγύρισαν και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές στο αεροπλάνο. Επόμενη στάση, Ρεσίφη. Ανταπόκριση με τη γραμμή 3 εγάλιου Νοκής Πλακεντίας. Προς εκεί παρακαλώ με το κενό, μεταξύ Σερμού και από Βάτρα. Σύνδεση, μετράω. Ότι ήταν μια ομαδική προσπάθεια. Άντε, ρε. Ναι, ευχαριστώ πολύ όλα τα παιδιά που με στηρίξανε στο πελάτη. Τι να σε στηρίξω, είμαστε σίγουροι όλοι. Σίγουροι. Αφού είσαι ο άνθρωπος, ανέστητες. Αυτά τα λίγα λόγια που είπατε. Ο Δαλάι Λάμα της Εθνικής. Πιστεύω να ότι πιστεύω και συνέχεια. Την Κυριακή. Την Κυριακή. Τα λέμε πάνω. Αεροπλάνο. Τρέλαιναν τη Βραζιλία, τρέλαιναν και την Ελλάδα, καθώς έξαλλοι ήταν οι πανηγυρισμοί σε πολλά σημεία της χώρας μας φυσικά. Αλλά πάμε να δούμε τι έγινε στην Ομόνοια.
Ραντεβού την Κυριακή λοιπόν με την εθνική μας ομάδα. Πάμε να δούμε τώρα ένα συγκινητικό βίντεο, πάλι από το χώρο του αθλητισμού, για το σεβασμό που έχουν επιδείξει αθλητές κατά καιρούς, τόσο στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε άλλα αθλήματα. Δείτε το γιατί αξίζει.
Ένα βίντεο που καθυλώνει και ενσαρκώνει πραγματικά την έννοια του εφαγωνίζεστε. Σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε πολύ γρήγορα πάλι κοντά σας. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Findforme, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και τώρα θα περάσουμε σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα στα βίντεο Music Awards του MAD. Ήταν μια λαμπερή μουσική βραδιά, γεμάτη εκπλήξεις, όμορφες παρουσίες, υπέροχα ντουέτα και πολλά πολλά βραβεία. Οι celebrities της ελληνικής showbiz βρέθηκαν στο μεγαλύτερο μουσικό event του καλοκαιριού και περπάτησαν στο red carpet των MAD Video Music Awards. Εκθαμβωτικές τουαλέτες, υπέροχα μακιγιάζ, λαμπερά χαμόγελα και μοναδικές φιγούρες που πραγματικά κοβούν την ανάσα, όπως θα δούμε και την Κατερίνα Στικούδη. MAD Video Music Awards 2014 by Air Fast Tickets. Happy Music Nation. Εγώ θα τα παρουσιάσω τα βραβεία! Εγώ θα τα παρουσιάσω τα βραβεία! Αφήστε με, δεν μπορώ να λείψω από το Happy Music Nation! Εγώ θα τα παρουσιάσω! MAD Video Music Awards 2014 by Air Fast Tickets. Happy Music Nation. Είμαι ο Θέμης και είμαι happy. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι πάντα τα δευτερόλεπτα του να σταματήσουμε να τρέμουμε. Μεγάλο ευχαριστώ στο σκηνοθέτη του βίντεο κλιπ, Γιάννη Παπαδάκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ! Αυτό το βραβείο πραγματικά σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για μένα και εγώ σας αγαπώ. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ που μου χαρίζετε αυτό το βραβείο απόψε. Θα το χαρίσω κι εγώ σε ένα ακόμη πιο νεαρό πλάσμα στο παιδάκι μου, την Παολίνα, ναι, μου. Ευχαριστώ πολύ! Σ' αγαπάμε! Θυμάσαι τι είχε κάνει στα Oscar DeGeneres? Είχε μοιράσει πίτσες,
είχε πάει εκεί στο VIP, θα μου πεις τα Oscar, όλο VIP είναι, και είχε φέρει πίτσες και είχε μοιράσει, το θυμάσαι. Λοιπόν, εμένα δεν μ' άρεσε πολύ αυτό, πίτσες. Τι θα μοιράζαμε εμείς εδώ πέρα αντίστοιχα, άμα γουστάρουμε να φάμε, ε? Σουβλάκι, The Greek Way. Λοιπόν, αυτό είναι ένα και μοναδικό, να το πάρει ο Δήμαρχος. Αυτό είναι κοτόπουλο light για τη Δέσποινα Βανδύ που προσέχει τη σιλουέτα της. Αυτό είναι. Το πρώτο μεγάλο ευχαριστώ είναι στους γονείς μας που μας ανέχτηκαν όλα αυτά τα χρόνια, εμάς τους, όλα αυτά τα χρόνια εμάς τους πέντε φασαριόζους. Το δεύτερο ευχαριστώ είναι στους άλλους γονείς μας, στους μουσικούς γονείς μας, στον Γιάννη τον Κουτράκη και τη Χαρά τη Σαφαρίκα. Είμαστε ένα παιδί 5 χρονών εμείς σαν συγκρότημα και μας προσέχουν από τα πρώτα μας βήματα. Αλλά για να μην ξεχάσω, επειδή χτυπάει γρήγορα η καρδιά μου και για να μην ξεχάσω τους ανθρώπους, πρέπει να ευχαριστήσω. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ευχαριστήσω τον Δήμο Αναστασιάδη που στο τραγούδι που έγραψα δέχτηκε να το πει και το είπε πάρα πολύ ωραία και βγήκε αυτό το ηχητικό αποτέλεσμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τον Γιάννη Κουτράκη και τη Χαρά Σαφαρίκα. Και θα ήθελα πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω εσάς που δείχνετε την αγάπη σας στο project που λέγεται Σταβέντο εδώ και 10 χρόνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που μας ακούτε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Κύπρο που με στηρίζει. Όλους εσάς. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την οικογένειά μου. Καταρχήν, Γιώργο μου, είναι πολύ συγκινητική αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε ξανά μαζί στη σκηνή και είμαστε καλοφωτισμένοι. Δεν ξέρω αν θα ξανασυναντηθούμε, οπότε εκμεταλλεύσω αυτή την ευκαιρία. Αν θα ξανά είμαστε καλοφωτισμένοι. Μας έχουν συμβεί πολύ όμορφα πράγματα φέτος, δεν ξέρω, αισθάνομαι πολύ παράξενα. Τι γίνεται, δεν θέλω να το ματιάσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς που μας ψηφίσατε και τις άλλες που δεν μας ψηφίσανε, δεν πειράζει. Πραγματικά είναι απίστευτο. Λένε ότι κάθε αρχή είναι πάρα πολύ δύσκολη και όντως ήταν δύσκολη αρχή και πιστεύω ότι επιβραβευθήκαμε ειλικρινά. Δεν ξέρω, χάνω τα λόγια μου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Γίνεται! Μη λες αυτά που λέω, εγώ το είπα εγώ πριν. Πες κάτι δικό σου. Ας με ρώταγες πριν να σου πω τι να ρωτήσεις. Παραμύθια σε τους, παραμύθια σε τους. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Δεύτερη χρονιά στα ΜΑΤ. Δεύτερη χρονιά βραβείο, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλη μου την ομάδα που με υποστηρίζει και με βοηθάει να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου, είτε είναι μουσικά είτε όχι. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό! Δύο στα δύο και οφείλεται σε εσάς καθαρά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ! Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι όπως υπόθηκε και πριν, πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό το βραβείο και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τους δημιουργούς αυτού του τραγουδιού. Αποφασίζω να πω για άλλη μια φορά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που 20 χρόνια τώρα με στηρίζετε, με αγαπάτε και είμαι εδώ ξανά κοντά σας. Και τελειώνοντας, χωρίς να θέλω να το κάνω Αμερικανιά, θέλω όμως αυτό το βραβείο να το αφιερώσω στον άντρα αυτό που με έκανε καλύτερο άνθρωπο, ζώντας δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια, στον άντρα μου. Το λένε Νταϊμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Mad Video Music Awards 2014 by Airfast Tickets. Happy Music Nation. Mad Video Music Awards 2014 by Airfast Tickets. Happy Music Nation. Ό,τι θέλεις μωρό μου έλαβες τι. Τι 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 τι. Mad Video Music Awards 2014 by Airfast Tickets. Βραβεία που έκοψαν την ανάσα ήταν αυτά. Φεύγουμε όμως τώρα από εκεί για να ακούσουμε από την ίδια την Τζένιφερ Λόπες να δηλώνει δημόσια σε εκπομπή πως το επόμενο μέρος που θέλει να επισκεφτεί είναι η Ελλάδα και φυσικά η Μύκονος. Πάμε να δούμε αυτή την είδηση.
Yeah. That. Place in the world that you'd like to visit that you have not visited. Greece. Mykonos. 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 Yeah. Mm-hmm. Yeah, I would love to. Beautiful. Yeah, what I will take you there. You want to go? Yes. Let's go. Let's do it, girl. In July. Gelman, we got to go. I tell you what, be ready to party if you go to Mykonos. Really? Yeah, be ready I've to never party. Never been. Now, what's the best text message you've ever... Είναι γνωστό ότι η Μύκονος είναι στους top προορισμούς των διασύμων και του εξωτερικού και της Ελλάδας φυσικά. Πάμε τώρα να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και να δούμε μία σπάνια φιλία. Μία γυναίκα που νανουρίζει ελέφαντα. Η ΛΕΚ έχει αφιερώσει τη ζωή της στη διάσωση κακοποιημένων ζώων. Μία ιδιαίτερη φιλία έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στη ΛΕΚ και τον ελέφαντα Φα Μάι, ο οποίος πηγαίνει για ύπνο μόνο αν τον ανουρίσει η καλή του φίλη. Ο ελέφαντας ζει στο Elephant Nature Park στην Chiang Mai της Ταϊλάνδης και απολαμβάνει τα χάδια της ΛΕΚ. Η ΛΕΚ είναι μια ξεχωριστή γυναίκα, αφού έχει αφιερώσει τη ζωή της στη διάσωση των ζώων, είναι συνιδρυτής του πάρκου και δεν είναι λίγες οι φορές που έχει βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να αγοράσει κακοποιημένους ελέφαντες. Το συγκεκριμένο πάρκο είναι ένα από τα λίγα κέντρα διάσωσης στην Ταϊλάνδη, μια χώρα που έχει λιγότερους από 5.000 ελέφαντες σε σύγκριση με τους 100.000 πριν από 100 χρόνια. Maluli benti sutai eng chut mai no pi maluli khwan chai no pi wa sin khun li no pi sin kan Yak yen kam ruen andai nam chak hai duong ru thai sok san pi trom sut pi rom ram phan bun mai thiep thiem than rao ran ru thai Yai ra phi lang long phan chuk khun khan pho tern ra khun hai pai chau ya rong hai roi hai duong chai ra Έχουμε δει να ανανορίζουν παιδιά, έχουμε δει να ανανορίζουν γατούλες, ελέφαντες, πρώτη φορά βλέπουμε. Θα πάμε τώρα στο χώρο της μουσικής και σε ένα δυσάρεστο συμβάν, καθώς στη συναυλία του Μανού Τσάου βρήκαν να λύσουν τις οπαδικές διαφορές τους θεατές. Η στιγμή που ομάδα θεατών ρίχνει τα προστατευτικά κυκλειδώματα και επιτίθεται έναν άνδρα στον χώρο της συναυλίας φαίνεται στο βίντεο που βλέπουμε από τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγα λεπτά αφού του ανέβηκε στη σκηνή ο γνωστός τραγουδιστής. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ομάδα θεατών συνεπλάκει με άλλη ομάδα, με συνέπεια να τραυματιστεί από αιχμηρό αντικείμενο ένας 40χρονος άντρας που διακομίστηκε εκτός κινδύνου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έχει να κάνει με οπαδικά κίνητρα, εκδοχή που ενισχύει το γεγονός ότι στην προανάκριση συμμετέχει πέρα από το λιμενικό και το τμήμα πρόληψης αθλητικής βίας της ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Δυσάριστα αυτά τα γεγονότα. Μένουμε τώρα στον πολιτισμό και πάμε στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής που θα δώσει δύο μοναδικές συναυλίες ο Κωστής Μαραβέγιας στις 26 και 29 Ιουνίου. Με την γνώριμη πλέον ενέργειά του και τον ξεσηκωτικό του χαρακτήρα, ο Κωστής Μαραβέγιας θα δώσει μία ακόμη εκρηκτική live παράσταση που θα αφήσει σε όλους μία πολύ ανεβαστική και γλυκιά διάθεση. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από το Μαραβέγια. Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ.
Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Πόσες ξανθές μελαχρινές, χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, φρικιά θεούσες τρέντι λαϊκές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει, πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Λάι, λά, 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 λά. Είπα να αλλάξω προορισμό, να ταξιδέψω μήπως και συναντηθώ με το άλλο, άλλο μου μισό, που στην Αθήνα δεν μπορώ να βρω. Πήγα σε μέρη εξωτικά, μεγάλου πόλης και μικρά χωριά, πόσες Σουηδέζες πατρινές, Κινέζες Ιρανές Θεσσαλονικές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάσει τη ζωή μου, έχεις χαράξει κι έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει, πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει κι έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει κι έχω τούτο το μαράζι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει, πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει κι έχω τούτο το μαράζι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει, πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει κι έχω τούτο το μαράζι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράζι. Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει. Πήραμε και μια γεύση από τον Κωστή Μαραβέγια και σίγουρα όποιος θα πάει να τον παρακολουθήσει στον κήπο του Μεγάρου θα περάσει αξέχαστα. Να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε στους Transformers. Έρχονται οι νέοι Transformers, καθώς ο σκηνοθέτης των καταιγιστικών μαχών και των εγγυημένων blockbuster, Michael Bay, υπογράφει το τέταρτο κεφάλαιο της μάχης των Autobots ενάντια στα Decepticons στην πλέον πολυαναμενόμενη περιπέτεια του καλοκαιριού. Πάμε να δούμε. Ο σκηνοθέτης των καταιγιστικών μαχών και των εγγυημένων blockbuster Michael Bay υπογράφει το τέταρτο κεφάλαιο της μάχης των Autobots ενάντια στα Decepticons στην πλέον πολύ αναμενόμενη περιπέτεια του καλοκαιριού. Στο Transformers η εποχή του αφανισμού ανανεώνει τη συνεργασία του με τον Mark Wahlberg στο καινούριο sequel που αποτελεί συνέχεια της ιστορίας των Transformers, Dark of the Moon. Δεν είχα ξαναπαίξει σε sequel ταινιών που πρωταγωνιστούσα. Αυτή είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν το αισθάνομαι στην πραγματικότητα σαν συνέχεια του προηγούμενου. Σκεφτόμουν ότι θα είχε πλάκα να κάνω κάτι διαφορετικό και πραγματικά ήθελα να δουλέψω με τον Michael Bay. Βρισκόμαστε λοιπόν 3-4 χρόνια μετά την καταστροφή του Σικάγο με τα Autobots να έχουν εξοντωθεί και άλλα να βρίσκονται κυνηγημένα από την κυβέρνηση παρότι έσωσαν τον πλανήτη. Το cast αυτής της ταινίας είναι εντελώς καινούριο έτσι ώστε να γίνει μια νέα, φρέσκια αρχή. Ήταν ο Mark Wahlberg που μου άλλαξε γνώμη. Δουλεύοντας μαζί του στην ταινία Pain and Gain, μου είπε ότι θα ήθελα να κάνει πολύ ένα Transformer μαζί μου. Δεν κάνει σειρές ταινιών, είναι εξαιρετικός ηθοποιός για να δουλέψεις. Αυτός ήταν λοιπόν ο λόγος που έπρεπε να ξεκινήσω από την αρχή όλη την ιστορία. Όταν βλέπεις την ταινία, πραγματικά καταλαβαίνεις ότι αλλάζει το σύμπαν. Ο
Mighty Bay είναι φανατικός οπαδός των Imagine Dragons, γι' αυτό και του ζήτησε να συνεργαστούν στο soundtrack της νέας παραγωγής των Transformers. Το τραγούδι που έγραψαν ήταν το Battle Cry. Πριν το τηλέφωνο του Μπέι ήμασταν κυριολεκτικά πυγμένοι και δεν είχαμε καθόλου χρόνο για να κάνουμε κάποια ταινία. Είχαμε απορρίψει πολλές προτάσεις που θέλαμε να κάνουμε γιατί δεν μπορούσαμε πραγματικά. Αλλά καθώς μιλούσαμε για την ιστορία μου ήρθε μια μελωδία κατευθείαν στο μυαλό, η οποία γεννήθηκε από την αφήγησή του. Σκεφτόμουν επίσης όλα αυτά που έχουν κάνει ο Hans Zimmer και ο Steve Jablonski και έτσι μου ήρθε πολύ γρήγορα η έμπνευση. Η προηγούμενη ταινία των Transformers είναι χαρακτηριστικό ότι άγγιξε το 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Γι' αυτό και η παραγωγή του τωρινού blockbuster είναι αρκετά αισιόδοξη για την εισπρακτική πορεία του τωρινού φιλμ. Το Transformers η εποχή του αφανισμού βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες στις 26 Ιουνίου. Αυτά ήταν και τα νέα από το σινεμά. Τώρα ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένουμε. Ήρθε η στιγμή για ταξίδια. Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με την Ελλάδα. Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μία ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι. Η φράση αυτή του Οδυσσέα Ελίτη φαίνεται ότι θα ακολουθεί πάντα αυτή τη χώρα. Από την Ακρόπολη και το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στο τελευταίο ακριτικό νησί και το πιο όμορφο παραδοσιακό χωριό, με ηλιοβασιλέματα, μεσογειακές γεύσεις, γαλαζοπράσινες θάλασσες και ένα άρωμα που την ακολουθεί. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων τον τελευταίο καιρό, αφού πολλοί διάσημοι την προτιμούν. Πάμε να δούμε το καταπληκτικό βίντεο που ακολουθεί.
Αυτή ήταν η Ελλάδα σε 12 λεπτά. Υπάρχουν τόσες πολλές ομορφιές, τόσα διαφορετικά πράγματα σε αυτή τη χώρα που δεν ξέρει κανείς τι να επιλέξει και τι να πρωτοκάνει. Πού να πάει διακοπές. Και συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό, αλλά αυτή τη φορά θα πάμε πιο συγκεκριμένα στη Σέριφο. Εκεί που όλα κινούνται σε ένα δικό τους νοχελικό ρυθμό. Τίποτα και κανένας δεν δείχνει να βιάζεται. Η ζωή στο Λιβάδι, το λιμάνι στην ανατολική πλευρά της Σερίφου, κινείται κυκλικά γύρω από τον μικρό απάνεμο κόλπο και μπορείς άνετα να βάλεις στοίχημα και να το κερδίσεις για το πόση ώρα μπορείς να κάτσεις στην αμμουδιά κάτω από τα αλμυρίκια. Πάμε λίγο μια βόλτα στη θάλασσα της Σερίφου. Ακρογιαλιές, σπιτάκια κυκλαδίτικα, πολύ όμορφα πράγματα. Είμαστε τώρα ό,τι πρέπει για παραλία και για ένα δροσερό κοκτέιλ. Θα αφήσουμε όμως την Ελλάδα για να μην πάρουμε και πολύ αέρα, γιατί ακόμη είναι νωρίς για διακοπές, και θα πάμε στη Βουδαπέστη για να μάθουμε τι σημαίνουν τα κίτρινα αστέρια σε πολυκατοικίες της πόλης. Το σχετικό ρεπορτάζ δίνει όλες τις πληροφορίες και λύνει απορίες.
Τα σπίτια με το κίτρινο αστέρι στη Βουδαπέστη είναι μία από τις μαύρες σελίδες της Ουγγρικής ιστορίας. 1600 από τα 2007 σπίτια συνεχίζουν να βρίσκονται στη θέση τους μετά από πολλά χρόνια και φιλοξενούν νέους κατοίκους. Πολλοί από αυτούς έμαθαν μόλις φέτος ότι ζούσαν σε ένα σπίτι με κίτρινο αστέρι. Αλλά τι ήταν ακριβώς αυτά τα σπίτια? Στις 21 Ιουνίου 1944, περίπου 220.000 Εβραίοι, ανάμεσά τους και πολλοί που είχαν ασπαστεί τον χριστιανισμό, υποχρεώθηκαν από τις Ουγγρικές αρχές να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να έρθουν να ζήσουν στα σπίτια με το κίτρινο αστέρι, όπου η κάθε οικογένεια είχε στη διάθεσή της έναν πολύ μικρό χώρο, συνήθως ένα δωματιάκι. Πολλοί από αυτούς οδηγήθηκαν στη συνέχεια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Περίπου το ίμιση του εβραϊκού πληθυσμού της Βουδαπέστης δεν επέστρεψε ποτέ. Ο Μάρτον ζούσε ως παιδί σε ένα σπίτι με κίτρινο αστέρι. Σήμερα είναι 84 ετών και συνεχίζει να ζει στο ίδιο κτίριο. Δεν θέλησε ποτέ να μετακομίσει, παρόλο που είχε πολλές κακές αναμνήσεις. Η μάνα του πέθανε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Δεν θέλαμε να πούμε στη γιαγιά μου ότι η κόρη της πέθανε. Την άνοιξη του 1946, μια μέρα κατά τη διάρκεια του φαγητού, ξαφνικά λέει στον πατέρα μου: θέλω να σου πω κάτι. Παντρέψου. Δεν μπορείς να ζήσεις με μια νεκρή γυναίκα. 70 χρόνια μετά την τραγωδία, η οργάνωση Open Society Archives δημιούργησε το project «Τα σπίτια με το κίτρινο αστέρι». Συγκέντρωσαν όλα αυτά τα σπίτια πάνω σε έναν χάρτη και με τη βοήθεια 200 εθελοντών οργανώθηκαν μικρές εκδηλώσεις μνήμης σε 160 τέτοια σπίτια. Όλα αυτά έγιναν την 21η Ιουνίου. Είναι η μαύρη επέτειος των 70 χρόνων από αυτό το γεγονός που συνέβη στην πόλη μας και το οποίο ελάχιστα γνωρίζουμε. Ποτέ δεν μιλούσαμε για τα σπίτια με το κίτρινο αστέρι. Αυτό το project που οργανώσαμε θα μας κάνει να αισθανθούμε σαν στο σπίτι μας αυτή την πόλη. Γιατί δεν μπορείς να αισθανθείς έτσι αν δεν ξέρεις την ιστορία του χώρου όπου μένεις. Η απόφαση μεταφοράς των Εβραίων από τα σπίτια τους στα σπίτια με το κίτρινο αστέρι ήταν μια απόφαση της τότε Ουγγρικής κυβέρνησης. Μέσα σε 5 μέρες, με απόφαση του Δημάρχου της Βουδαπέστης, όλοι οι Εβραίοι πολίτες αναγκάστηκαν να μετακινηθούν στα σπίτια με το κίτρινο αστέρι. Η κάθε πόλη έχει τη δική της ιστορία. Σε αυτό το σημείο, εμείς θα σας χαιρετήσουμε με χρώματα και αρώματα από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα. Θα είμαστε μαζί σας πάλι αύριο την ίδια ώρα με την εκπομπή Infotainment. Καλό σας απόγευμα.